τα νέα της πόλης, στο σταθμό της πόλης, κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στην όμορφη πόλη, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο στους 89 και 9, στην ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου, στα δικά σας μικρόφωνα, και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα έναν συμπολίτη μας, τον παιδίατρο, τον κύριο Ιωάννη Στεργίδη. Όμως σήμερα δεν θα μας μιλήσει ως παιδίατρος, θα μας μιλήσει ως ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Πήγασος, ως ενεργός ποδηλάτης, ως ένας άνθρωπος που αγαπά, λατρεύει το ποδήλατο. Κύριε Στεργίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παίρνουμε αφορμή, αν θέλετε, δεν είναι η αιτία, είναι η αφορμή. Η διάλεξη που κάνατε την Δευτέρα στο Ίδρυμα με θέμα παιδί, ποδήλατο και υγεία. Νομίζω ότι το ποδήλατο το έχουν αγκαλιάσει οι Ξανθιώτες, θέλουμε ακόμα μεγαλύτερες αγκαλιές, αλλά μας δίνει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πείτε μας έτσι την δική σας εμπειρία, ξέρουμε ότι πολλά χρόνια είστε ποδηλάτης, και πώς όλο αυτό μεταφέρεται και στην οικογένεια και στην γειτονιά και στους φίλους και στην κοινωνία ολόκληρη, σε όλη την Ξάνθη. Αγαπητέ τηλέμαχε, ξέρεις και εσύ ότι πολλά χρόνια εγώ ασχολούμαι με το ποδήλατο και με το αθλητικό ποδήλατο και με το ποδήλατο σαν μέσο μετακίνησης στον αστικό ιστό. Ο Πήγασος έχει μια πολύπλευρη δραστηριότητα, μπορεί να είναι κατά βάση αθλητικό σωματείο, αλλά με κάθε τρόπο προσπαθεί να προάγει τη χρήση του ποδηλάτου σε όλη την κοινωνία, κυρίως όμως στα παιδιά και στους εφήβους. Εγώ αυτό που ήθελα να δείξω στην κοινωνία της πόλης με τη διάλεξη είναι ότι το ποδήλατο επηρεάζει την υγεία του παιδιού και του εφήβου πολύπλευρα. Και μάλιστα στις μέρες που ζούμε στην περίοδο της πανδημίας είναι ίσως το καταλληλότερο μέσο για να ξεφύγει κανείς, να έχει ασφαλή και η υγιεινή μετακίνηση. Το ποδήλατο έχει πολύ μικρό έως καθόλου μόνο θετικό οικολογικό αποτύπωμα και επηρεάζει την καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων αλλά και όλης της κοινωνίας με έναν τρόπο θετικότατο και ως προς την υγεία αλλά και ως προς το σεβασμό και του φυσικού περιβάλλοντος και του αστικού περιβάλλοντος. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία στην οποία ζούμε πολλά ζητήματα που ξεκινούν από την παιδική ηλικία. Εμείς συνηθίσαμε ως παιδιά πριν κάποιες δεκαετίες να παίζουμε στις αλάνες. Ναι. Τώρα τα παιχνίδια είναι λίγο ηλεκτρονικά, είναι λίγο διαδικτυακά και λίγο τα παιδιά σταματήσανε με τις αλάνες και τα παιχνίδια έξω και παίζουν με μια καθιστική ζωή μέσα στο σπίτι. Οπότε είναι μια απόδραση, έτσι, όλο αυτό. Και αν θέλετε και μέσα στην πανδημία είναι και ένας ασφαλής τρόπος αποστάσεων και άθλησης. Ναι. Στη διάλεξη έδωσα δύο διαστάσεις της χρήσης του ποδηλάτου. Η πρώτη και σημαντική ήταν ότι είναι ένα όπλο για την καταπολέμηση ενός μεγάλου σύγχρονου προβλήματος που είναι η παχυσαρκία και στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Και δεύτερο, είναι ένα αποτελεσματικό αντίδοτο το ποδήλατο στην υπέρμετρη χρήση της οθόνης γενικά. Τηλέμαχε, ζούμε την εποχή που, μα και μιλάμε για μεταλλάξεις, ζούμε τη μετάλλαξη της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικότητας. Τα παιδιά μας δηλαδή και οι νέοι πλέον δεν έχουν εικονικούς φίλους. Φίλους τους οποίους ακούς followers χίλιους. Δεν γνωρίζουν κανέναν όμως. Δεν έχουν δει το βλέμμα κανενός, δεν έχουν εισπράξει χαμόγελο από κανέναν. Η κοινωνικοποίηση δεν μπορεί να γίνεται. Δεν έχουν δεχτεί το άγγιγμα και την αγκαλιά. Την αγκαλιά, το χαμόγελο, το θυμό. Δεν εισπράττονται αυτά. Και είπα και στην ομιλία μου ότι αυτά μπορεί εμάς να μας φαίνονται να είναι κακό για έναν ενήλικα, όμως αυτά τα συναισθήματα, αυτή η διαδικασία της κοινωνικοποίησης είναι τα δομικά υλικά στο χτίσιμο του συναισθηματικού κόσμου του παιδιού και του εφήβου. Αυτό λείπει με την εικονική κοινωνικοποίηση που συμβαίνει τώρα πια στην κοινωνία μας και τις συνέπειές θα τις δούμε αργότερα. Λοιπόν, ένα μεγάλο όπλο στην επάνωδο στη φυσιολογικότητα είναι το ποδήλατο. Γιατί το ποδήλατο θα ξεσηκώσει, θα σηκώσει το παιδί από το γραφείο και τον καναπέ, θα το βγάλει έξω, να έχει φυσική δραστηριότητα, να έχει φίλους,
να βλέπει ανθρώπους, να βλέπει φυσικό περιβάλλον, να εισπνέει καθαρό αέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και ο λόγος, το κίνητρο της διάλεξης ήταν αυτό. Να στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι τα παιδιά πρέπει να πάρουν το ποδήλατο, να βγουν έξω. Το ποδήλατο μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα αθλήματα. Εμείς βέβαια θα προτιμούσαμε να έρθουν κοντά μας στον πήγαστο και να ασχοληθούν με το δικό μας άθλημα, αλλά και ως μέσο μετακίνησης είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και κοινωνικοποίηση. Τα παιδιά με το ποδήλατο κάνουν παρέες. Κάνουν ποδήλατο παρέες. Κάνουν εκδρομές. Τα παιδιά με το ποδήλατο μπορούν να βγουν έξω, που είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Εκεί να συναντήσουν άλλα παιδιά. Μπορούν να έρθουν στο σύλλογο, να ασχοληθούν με το άθλημα. Κυρίως όμως να σηκωθούν από το καναπέ. Να έχουν φυσική δραστηριότητα. Γιατρέ, λέτε, είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα καταρχήν τα παιδιά να βγουν έξω. Ακριβώς. Γιατί τα παιδιά μένουν τόσο μέσα, γιατί υπάρχει αυτή η αγοροφοβία? Είναι αγοροφοβία αυτό? Ή είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη μορφή αγοροφοβίας? Ακριβώς. Κοίταξε, τηλέμαχε. Είναι η ψεύτικη κάλυψη της ανάγκης της κοινωνικοποίησης με έναν τρόπο ασφαλή μέσα στο σπίτι. Νομίζουμε ότι έχουμε φίλους. Νομίζουμε ότι έχουμε κοινωνική ζωή. Βλέποντας μια οθόνη. Εισπράττοντας συναισθήματα μέσα από εικονίδια. Εισπράττοντας γραπτά σχόλια, τα οποία τα γραπτά σχόλια δεν είναι τόσο αιχμηρά, δεν μας κάνουν κακό, τα αγνοούμε αν θέλουμε. Όλα αυτά είναι μια ανασφαλή συμπεριφορά γεμάτη φόβο για την κοινωνικοποίηση. Δυστυχώς αυτό θεωρώ, εγώ τουλάχιστον έχω μεγάλη εμπειρία με τις οικογένειες, ότι στο μέλλον θα δείξει πολλά προβλήματα. Ήδη στην εφηβική ηλικία και στα πρώτα νεανικά χρόνια. Τα βλέπουμε γύρω μας, νομίζω, ήδη, γιατρέ. Ναι. Mm-hmm. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γι' αυτό πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να κινητοποιηθούμε. Να καθοδηγήσουμε τα παιδιά στο να βγουν από το σπίτι, να πάρουν το ποδήλατο, να έχουν την αίσθηση της χαράς και της ελευθερίας, να μετακινούνται μέσα στην πόλη, να ξανασμίξουν. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας. Mm-hmm. Να βγουν καταρχήν από την πόρτα του δωματίου. Εμείς έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων να μας λένε ότι έχουν παιδιά εφήβους, τα οποία μένουν συνεχώς μέσα στο δωμάτιό τους, mm-hmm. ασχολούμενα με αυτά, με την εικονική πραγματικότητα, όπως λέτε και εσείς, μέσα από υπολογιστές, τα οποία πολλές φορές δεν ανοίγουν καν τις κουρτίνες ή το πατζούρι του δωματίου τους να μπει φυσικό φως, προτιμούν το τεχνικό φως. Κατά παθολογική κατάσταση. Καταρχήν, αυτό που λέτε, το πρώτο βήμα είναι να βγουν έξω. Μένουν μέσα σε ένα κλειστό χώρο και, αν θέλετε, δεν αναπνέουν καν καθαρό αέρα που μας δίνει το να βγούμε από την πόρτα του σπιτιού μας. Και αν θέλετε να εκπαιδεύσουμε ή να, σε μια μικρή έτσι άθληση, να δώσουμε στους πνεύμονές μας τη δυνατότητα να λειτουργήσουν λίγο καλύτερα, έτσι. Στο μυϊκό μας σύστημα να ξεσκουριάσει. Γι' αυτό, αγαπητέ τηλέμαχε, αυτό πρέπει να γίνεται. Η εγγραφή του ποδηλάτου στον εγκέφαλο του παιδιού πρέπει να γίνεται πολύ νωρίς. Mm-hmm. Η εγγραφή της ανάγκης για φυσική δραστηριότητα στο παιδάκι πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίς. Εγώ θα έλεγα από τα πρώτα χρόνια της ζωής, προσχολικά. Έτσι, αυτό ανέφερα και στην ομιλία μου, ότι πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι οι συνήθειες της καθημερινότητας και η σχέση του παιδιού με τη φυσική δραστηριότητα ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Λέτε για 2-3 χρονών, έτσι? Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει και λίγο ως καλή συνήθεια. Βεβαίως. Όσο πιο νωρίς εγκατασταθεί και εγγραφεί στον εγκέφαλο και εμπεδωθεί μια τέτοια συνήθεια, τόσο μεγαλύτερη θα έχει διάρκεια στη ζωή του παιδιού αλλά και του ενήλικα αργότερα. Mm-hmm. Ποδήλατο, λοιπόν. Ποδήλατο. Το πρώτο βήμα, βγαίνουμε από το σπίτι, αν θέλετε, στον καθαρό αέρα, για να δουν τα μάτια μας την πραγματική ζωή, να δουν το πραγματικό περιβάλλον, να αντικρίσουν τους πραγματικούς ανθρώπους, να αισθανθούν τα πραγματικά συναισθήματα που μπορεί να έχει το βλέμμα, το άγγιγμα, η διάδραση με τους ανθρώπους, η πραγματική ζωή. Και το ποδήλατο είναι ένα κομμάτι απόδρασης, είναι ένας τρόπος, είναι ένα μέσο που μπορεί να μας φέρει είτε σε άλλα αθλήματα,
χρησιμοποιώντας το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς, είτε να μας οδηγήσει και σε αυτό το άθλημα. Και στο άθλημα της ποδηλασίας. Της ποδηλασίας. Εκπροσωπεί ο Πήγασος και ο Πήγασος είναι πάντα ανοιχτός. Έχει και παιδικό τμήμα, έχει και αθλητική ομάδα η οποία δεν θα ήθελα μια ώρα να μιλάω για τον Πήγασο. Θα ξαναμιλήσουμε για τον Πήγασο. Ο Πήγασος έχει φέρει πραγματικά το ποδήλατο στην κοινωνία της Ξάνθης. Αυτό είναι το μεγάλο χρυσό μετάλλιο του Πήγασου. Για τα άλλα θα θέλαμε μια ώρα να μιλάμε, αλλά αυτό είναι το μεγάλο χρυσό μετάλλιο του Πήγασου μας, γιατί εδώ και 24 χρόνια ο Πήγασος έχει φέρει το ποδήλατο στην κοινωνία της πόλης και στα παιδιά, και αυτό για μας, για μένα, αυτό είναι η υπερηφάνεια μας. Κύριε Στεργίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρουμε ότι είναι λίγο πιεσμένος ο χρόνος σας και επαγγελματικά. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να ξανακουβεντιάσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή που έχει να κάνει με ποδήλατο και νέους, παιδιά και εφήβους. Προσχολική ηλικία, σχολική ηλικία και εφήβους. Κύριε Στεργίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλές γιορτές. Κυρίες και κύριοι, τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό.